Αυξημένη επιφυλακή και στα λιμάνια της Κύπρου για το νέο κορονοϊό. Χθες στο λιμάνι της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, κατά την οποία και δόθηκαν οδηγίες για αυστηρούς ελέγχους για τον κορονοϊό. Οι χώρες που θεωρούνται ψηλού κινδύνου, που είναι το Ιράν, η Κίνα, η Κορέα, η Νότιος Κορέα, η Βόρειος Ιταλία, αυτοί θα ζητείτε εδώ και 5 μέρες, όπως ξέρετε, όλοι όσοι προσέρχονται από αυτές τις χώρες, ανεξάρτητα εθνικότητας, όπως αυτοπεριορίζονται για 14 μέρες. Στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες μοιράστηκαν ρόλοι και καθήκοντα, ενώ δόθηκαν και συγκεκριμένες εντολές για μια πιθανή κρίση, με τα κρουαζιερόπλια που δένουν στο λιμάνι της Λεμεσού να θεωρούνται πλέον υψηλού κινδύνου. Εάν εκτός από το ότι υπάρχει θετική απάντηση, υπάρχει και συμπτωματολογία, δηλαδή υπάρχει και κάποιος έχει αναπτύξει πυρετό, βήχα, δυσκολία να απονοήσει οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα, τότε το πλοίο ντύθεται άμεσα σε καραντίνα, αγκυροβολεί στο χώρο καραντίνας του αγκυροβολίου, κανένας επιβάτης δεν αποβιβάζεται, καλείται το 1420 και αναλαμβάνουν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού, θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις επί καθημερινής βάσης και ανάλογα θα πράττει.